Νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση των υπερβολικών καθυστερήσεων στην εξέταση των αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών που έχουν οδηγήσει σε ομοιρία χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, προανήγγειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, αποκαλύπτοντας ότι από τις 170.000 ετήσεις αντιρρήσεων που είχαν κατετεθεί την διετία 18-19, σε όλη τη χώρα έχουν εξεταστεί μόλις οι 10.000. Υπερβολικά αργά προχωρεί η εξέταση των αντιρρήσεων. Δεν έχετε δίκιο ότι είναι 125.000 οι αντιρρήσεις οι οποίες υπευλήθησαν. Είναι 170.000 αντιρρήσεις σε όλη τη χώρα. Πράγμα το οποίο αντανακλά, αν θέλετε, και τη χαόδη κατάσταση σε σχέση με την οποία μάλλον είχαν να αντιμετωπίσουν οι δασικοί μας. Στις παρεμβάσεις που προτείνονται είναι η αύξηση των επιτροπών αντιρρήσεων και η σύνδεση αμοιβής των μελών τους με τον αριθμό των ετήσεων που διεκπεραιώνουν και η δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης του ακινήτου σε περίπτωση δικαίωσης του πολίτη από την Επιτροπή Αντιρρήσεων, ανεξάρτητα αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης σε όλο τον νομό στον οποίο βρίσκεται το ακινητό του. Με το νομοσχέδιο θα προβλέψουμε πρώτον να αυξηθούν οι επιτροπές αντιρρήσεων και να καθοριστεί ότι η αμοιβή τους θα συνδέεται με τον αριθμό αντιρρήσεων που θα εξετάζουν. Προκειμένου να πάει πρακτικά γρήγορα και όχι κάποιος να μπει σε μια επιτροπή και να παρκάρει, να το πω έτσι, περιμένοντας απλώς να πληρώνεται και όσο τραβήξει η δουλειά στο μέλλον. Άρα είναι μια πολύ, νομίζω, λογική προσέγγιση με γνώμονα τους πολλούς ανυπεράσπιστους πολίτες. Η δεύτερη παρέμβαση η οποία θα γίνει αφορά σε αυτό που αναφέρεται ακριβώς στην ερώτησή σας. Θα προβλέπει το σχέδιο νόμου ότι αν όποιος πολίτης εξετάζεται η αντίρρησή του και δικαιώνεται από την Επιτροπή Αντιρρήσεων, τότε αυτομάτως θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακίνητό του όπως ο ίδιος νομίζει και όπως προβλέπει η νομοθεσία, χωρίς να περιμένει να τελειώσει σε όλο τον νομό Μαγνησίας, για παράδειγμα, η εξέταση των αντιρρήσεων για να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει το χωράφι του. Στα σημαντικά παράλληλα καταγράφεται και η προαναγγελία του Κωστή Χατζηδάκη για αλλαγή μέσω υπουργικής απόφασης του εύρους του πεδίου των δασικών χαρτών με επίκεντρο τους αναδασμούς, ώστε να ξεκαθαριστεί τι είναι δάσος και τι όχι.